Όταν άρχισες και εσύ να αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια υγιή επούλωση στα σωματικά τραύματα και φυσικά το γεγονό και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό ότι κατάφερες μέσα από την επίθεση και από το τραύμα που έζησες το βιτριόλι να μην σου κάψει την ψυχή αλλά μόνο το δέρμα. Μου λένε συχνά πάρα πολύ που έχω βρει όλη αυτή τη δύναμη το κουράγιο να το αντιμετωπίσω με τον τρόπο που το αντιμετωπίζω. Ω προσωπικό σου γιατρό και ω προσωπικό σου ψυχίατος, πρέπει να σου πω ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό που σε διακρίνει είναι η καλοσύνη. Πώ συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία. Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν. Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσει και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Εσιοδοξία για την επόμενη ημέρα. Με την σιγουριά και την αξιοπιστία τη Γκρουπάμα Ασφαλιστική. Λοιπόν, είναι λίγο απίστευτο νομίζω που είμαστε εδώ πέρα 1,5 χρόνο μετά. Νομίζω ότι είναι πέντε ζωές πίσω όλο αυτό. Σήμερα έχω τη πολύ μεγάλη χαρά να είμαι μαζί με τον γιατρό μου, τον κύριο Κοντάγγελο Κωνσταντίνο, επίκουρο καθηγητή ψυχιατρικής. Είναι δίπλα μου από την αρχή όλου αυτού του, της περιπέτειας και με έχει στηρίξει, με έχει βοηθήσει, μου έχει δώσει κουράγιο και πολλές συμβουλές που μου έχουν πάει λίγο παρακάτω. Και Καλώ ήρθε. Ιωάννα, είναι μεγάλη χαρά το ότι είμαι ο πρώτο καλεσμένο σε αυτή την υγιή και όμορφη προσπάθεια που κάνει. Είναι χαρά γιατί πρώτα απ' όλα ξέρω ότι είσαι καλύτερα. Είναι χαρά για μένα γιατί ζει. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κατάφερε να ζήσει. Είναι χαρά για μένα το ότι μέσα από τη συνεργασία που είχαμε από τι 15 Αυγούστου του 2020 μου έδωσε την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι επίση μεγάλη χαρά για μένα που θα μιλήσω μαζί με την Ιωάννα Παλοσπύρου για τις δυσκολίες που βίωσε όλο αυτόν τον αγώνα και το δύσκολο μονοπάτι για να φτάσουμε μέχρι εδώ και να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, καλοσύνης και αγάπης και χαράς σε όλο τον κόσμο που θα μας ακούσει. Πρέπει να σου πω ότι η επικοινωνία μας και η γνωριμία μας στηρίχθηκε στην προσπάθεια του γεννήτου νοσοκομείου να δώσει μια βοήθεια στην ψυχική σου αποκατάσταση. Το τραύμα που πέρασε ήταν πολύ μεγάλο. Η δυσκολία που βίωσες μέσα στο θεριά σου νοσοκομείο ήταν απίστευτα μαρτυρική. Και η πρώτη μέρα που σε γνώρισα ήταν συγκλονιστική. Πες μου λίγο γι' αυτό, για την πρώτη μέρα, για τις σκέψεις, τις πρώτες. Είχε διαρκέσει πολύ λίγο, ένα δεκάλεπτο νομίζω ότι ήταν η πρώτη συνάντηση, 15 λεπτά. Ήταν ανήμερα της Παναγίας 15 Αυγούστου του 2020, μια ηλιόλουστη μέρα όπου έπρεπε να συναντηθούμε στις 12 το μεσημέρι. Και θυμάμαι ότι βρήκαμε δυσκολία το σπίτι σου στο Μοσκάτο και είχα μια αγωνία, τι θα συναντήσω. Ειλικρινά συγκλονίστηκα όταν αντιμετώπισα έναν άνθρωπο ο οποίο έλειπε ένα από τα βασικά πράγματα έκφραση στη ζωή μα: το πρόσωπο. Ένα σκοτεινό δωμάτιο 12 το μεσημέρι, όπου δεν έμπαινε ήλιο, αλλά εγώ κοιτούσα έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν εδακρισμένο, κουρασμένο, απογοητευμένο και απελπισμένο. Ένα άνθρωπο κατεστραμμένο στην αριστερή του πλευρά και στο αριστερό πρόσωπο. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είχε μαλλιά, δεν είχε το αριστερό του αυτί. Και συγκλονισμένο, έπρεπε να σου πω ότι μπορώ να σε βοηθήσω και να σε κάνω καλά. Πρέπει να σου πω ότι ήταν η μοναδική στιγμή στη ζωή μου που αντιμετώπισα έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο. Αυτό που είπα και στο δικαστήριο, στηριζόμενο στην έκφραση του Ζαν Κοκτό, ότι για να εκφράσει την ψυχή του άνθρωπο, πρέπει να έχει πρόσωπο. Αντιμετώπισα έναν ασθενή 21 χρόνια μετά από την καριέρα μου, ο οποίο δεν είχε συναισθηματική και έκφραση προσώπου. Επίση, θέλω να σε ευχαριστήσω για το γεγονό ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία άντεξε, άκουσε τα λόγια μου, άκουσε την καθοδήγησή μου και δεν μου έκανες τη χάρη να αυτοκτονήσεις. Μου έκανες τη χαρά και το δώρο να ζήσει. Θέλω να μου πει αν υπήρξαν πραγματικά στιγμέ που φοβήθηκε ότι δεν θα τα καταφέρουμε μαζί ή που μπορεί να απογοητεύτηκε ή κάθε φορά και κάθε συνάντησή μας έβλεπες μια Ελπίδα και ότι είχε την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρω. Κοίταξε. Βασικό στοιχείο στη σχέση μας είναι ότι καταφέραμε και χτίσαμε μια υγιή θεραπευτική σχέση. Μια σχέση ελπίδας ανάμεσα στον γιατρό και στον ασθενή. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν φοβήθηκα ή ότι δεν είχα αγωνία. Πρέπει να σου πω ότι την πρώτη μέρα που ερχόμουν στο σπίτι σου, το αυτοκίνητό μου ερχόταν με 60 χιλιόμετρα, τη δεύτερη φορά με 40 και την τρίτη με 30 κάποιες στιγμές ένας άνθρωπος είτε είναι ειδικό, μπορεί να αντιμετωπίζει το Θεό μιας δυσκολίας και να αναρωτιέται εγώ μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο θα τα καταφέρω και αν αποτύχω αλλά είναι στην πίστη του γιατρού στις γνώσεις και στην ελπίδα στον εαυτό του ότι θα βοηθήσει η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες στιγμές φοβήθηκα αλλά αισθάνθηκα ασφάλεια ότι θα τα καταφέρουμε τρει μήνες μετά την γνωριμία μας όταν άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση στο μάτι σου, όταν άρχισε να μειώνεται ο πόνος στο δέρμα σου, όταν άρχισε και εσύ να αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια υγιή επούλωση στα σωματικά τραύματα και φυσικά το γεγονό και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό ότι κατάφερες μέσα από την επίθεση και από το τραύμα που έζησες το φυτριόλι να μην σου κάψει την ψυχή αλλά μόνο το δέρμα. Εγώ αυτό που περνάω είναι μετατραυματικό στρες, σωστά. Οι άνθρωποι που νιώθουν ότι δεν πατούν καλά στα πόδια τους που νιώθουν ότι έχουν βιώσει κάτι δύσκολο και κάτι έχει χαλάσει μέσα τους. Τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από την ψυχιατρική. Να πούμε σε ένα ιατρικό λόγο ότι αυτό που βίωσες ήταν ένα βαρύ και βιώνει ένα βαρύ ψυχικό τραύμα. Δηλαδή το ψυχικό τραύμα είναι μια συναισθηματική απόκριση σε ένα τραυματικό γεγονός. Οι άνθρωποι που περνάνε ένα τραύμα βιώνουν τα συμπτώματα που βίωσες και εσύ. Το σόξου, την άρνησή τη δυσπιστία σου, τη δυσκολία στη συγκέντρωσή σου μετά την έξοδο από το θριάσιο, το θυμό, την ευερεθιστότητα, την ανησυχία και το φόβο, το κλάμα, την απομάκρυση από τους άλλους και το μούδιασμα. Τα ερωτήματα της Ιωάννας θα γίνω καλά, γιατί είμαι εδώ, σε τι έφτεξα, δεν ενόχλησα κανέναν. Γιατρέ μου, βοήθησέ με να τα καταφέρω. Όλα τα σωματικά συμπτώματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, που ήταν οι αϊπνίες σου, οι εφιάλτες, το τρέμουλο, η δυσκολία, οι ταχυπαλμίες, η έντονη πόνη, η μυϊκή ένταση στηρίχθηκαν και στη χρήση και στη βοήθεια των ψυχιατρικών φαρμάκων, δηλαδή στην αντικαταθλιπτική σου θεραπεία και στην αγχολητική σου θεραπεία, την οποία πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι συνεχίζεις ακόμα ως τώρα και η οποία σε βοήθησε στο να μπορέσεις να διαχειριστεί τα αρχικά συμπτώματα του τραύματος. Ε, ναι αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα είμαι σε αγωγή. Ελαφριά από ό,τι μου έχεις πει όμω. Να εξηγήσουμε λίγο αυτό με τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να πάρουν φάρμακα. Όπω και η μαμά μου, όταν τη είπε ότι θα πρέπει να ακολουθήσω μια φαρμακευτική αγωγή, είχε τι αντιρρήσει τη, φοβήθηκε. Υπάρχουν φόβοι για εξάρτηση, για αλλίωση των συναισθημάτων και τη προσωπικότητα. Τι πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό πιστεύεις, σε αυτόν που είναι δυσπιστός ως προς τη φαρμακευτική αγωγή. Γιατί πρέπει να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, πώς τον, πώς τον βοηθάει. Τα συμπτώματα μιας κατάθλιψης και μιας μετατραυματικής διατραχής, την οποία βίωσες και εσύ έντονα, έχουν κλινικέ εκδηλώσει. Οι κλινικέ εκδηλώσει είναι όπω οι κλινικέ εκδηλώσει που έχει η πνευμονία, η ελκώδη κολίτιδα, η κεφαλαλγία. Είναι κλινικά συμπτώματα τα οποία θέλουν να αντιμετώπιση και ύφεση μέσω φαρμακευτική αγωγή. Η φαρμακευτική αγωγή απλά βοηθάει σε έναν άνθρωπο ώστε να μην υποφέρει. Και η επιστήμη σπέβδει να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στο να μειώσει τον πόνο και την αγωνία ενό ασθενού. Η αϊπνία χρειάζεται μια φαρμακευτική αγωγή «Η θλίψη και το κλάμα προϋποθέτει μια φαρμακευτική αγωγή». Αυτό που επιδιώκουμε είναι η ψυχική υγεία. Δηλαδή η ψυχονοητική και η κοινωνική κατάσταση όπου το άτομο μπορεί να αγαπά, να εργάζεται, να διασκεδάζει λαμβάνοντας ικανοποίηση από αυτό. Χωρίς ψυχική υγεία δεν μπορεί ένας άνθρωπος να θεωρείται υγιής αν δεν πάσχει από σωματικό νόσημα αλλά να έχει παχύ μια αγχώδια ταραχή πέρασε μια βαριά μετατραυματική διαταραχή και ο κύριος σκοπός και ρόλος μου ήταν να μπορέσω να σε βοηθήσω να γίνεις όπως ήσουν. Στο ερώτημα που αφορά όσον αφορά τα φάρμακα και τον κόσμο, τα πράγματα ξεκινάνε με την ενημέρωση. Η γνώση είναι δύναμη. Με προγράμματα αγωγής υγεία, με την αναζήτηση με βοήθεια από ειδικού, δηλαδή ότι όταν κάτι μας δυσκολεύει, ότι νιώθουμε πιο απογοητευμένοι ή απεσιόδοξοι, αν δεν μας ευχαριστεί τίποτα, αν δεν βλέπουμε μέλλον, πρέπει να αναζητήσουμε μια βοήθεια. Με την πρόληψη από την παιδική ηλικία και την επανεξέταση της ζωής μας σε κάθε σημείο καμπής. Είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε θέση τις σωστές προτεραιότητες. Έχουμε ισορροπία στους διάφορους τομείς της ζωής μας. Μέσα από μια επικοινωνία με έναν ειδικό μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερώτηματα. Άρα, θέλω να μου πεις αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Ο ρόλος και η επαφή κάποιου με έναν ψυχίατρο δεν είναι ο ψυχίατρος να του λύσει τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει τη ζωή του, αλλά είναι να τον βοηθήσει να βάλει σε μια σειρά τη σκέψη του και να του δώσει κουράγιο και ελπίδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει <Ρι> τα άγχη του, το στρες του και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Άρα στην ουσία τον βοηθάς να βρει κάποιον τρόπο καλύτερο να διαχειριστεί τα προβλήματά του και τις περίπλοκες σκέψεις του. Σωστά. Σωστό. Ουσιαστικά ο ψυχίατρος δίνει την ικανότητα και τα ερεθίσματα στον ασθενή να μπορεί να εκμεύσει από τον εαυτό του και να μπορέσει να βρει τους σωστούς δρόμους προκειμένου να προσεγγίσει την ψυχική υγεία. Στην προηγούμενη ερώτηση που μου έκανε η Ιωάννα όσον αφορά την ψυχική υγεία, το οποίο μας αφορά όλους, είναι το γεγονό ότι η κατάθλιψη που βίωσε αποτελεί μια πρώτη αιτία απώλειας εργατόρων παγκοσμίω. Και πολύ σύντομα θα είναι ίσω και η πρώτη αιτία θανάτου για νέου ενήλικε. Δηλαδή, ένα στου πέντε στο γενικό πληθυσμό κάποια στιγμή θα νοσίσει, και ένα στου έξι στο γενικό πληθυσμό θα διαπράξει απόπειρα αυτοκτονία. Έχει μεγάλη ανάγκη να διαχειριστούμε το στίγμα. Το στίγμα, την τροπή ή την ανεπαρκή ενημέρωση, αλλά και οι ανεπαρκέ εκπαίδευση παθολόγων και γενικών γιατρών σε θέματα ψυχική υγεία οδηγούν ενίοτε σε υποδιάγνωση και κακή θεραπευτική αντιμετώπιση. Το μεγαλύτερο μέρο τη χρονιότητα μια αναπηρία από ψυχικέ διαταραχέ οφείλονται στην καθυστερημένη διάγνωση, τη λάθο διάγνωση, τη λάθο θεραπευτική αντιμετώπιση. Η θέση μου ω επιστημονικά υπευθύνου στη μονάδα ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών, που είναι η ψυχιατρική κάλυψη όλων των φοιτητών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπου προσφέρουμε μαζί με του συνεργάτε μου την δωρεάν υποστήριξη, είναι το γεγονό ότι εκεί, σε παιδιά ηλικία 18 με 24, προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα τραύματα τη εφηβεία και τη πρώιμη ενήλικη ζωή και να μπορέσουμε να δώσουμε μια σωστή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που το ξέρεις κι εσύ που λαμβάνω από παιδιά, από εφήβους, από γυναίκες, από μονογονεϊκές οικογένειες. Σου έχω στείλει και σένα πολλές φορές κάποιο μήνυμα και σου λέω γιατρέ μου έχω λάβει αυτό το μήνυμα, δεν ξέρω πώς να το χειριστώ, δεν ξέρω τι πρέπει να απαντήσω. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, πού πρέπει να προχωρηθεί. Όλα τα μηνύματα τι πρέπει να Όλα τα μηνύματα που έχουμε διαχειριστεί και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν μηνύματα από όλη την ελληνική επικράτεια όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν με την Ιωάννα, τη δίνουν τον καλό του λόγο γιατί η Ιωάννα χρειάζεται τον καλό λόγο και τίποτα άλλο. Τη δίνουν την ελπίδα, την αγάπη mm. και ταυτόχρονα τη κοινωνούν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα και τα μηνύματα έχουν από κάτω μια βαριά καταθλιπτική διάθεση. Οι άνθρωποι που μιλάνε μαζί σου ζητάνε βοήθεια. Και τι είναι η κατάθλιψη, Είναι αυτό που είπε ο Ρόλο Μέη κάποτε, είναι η ανικανότητα σύλληψη κάποιου μέλλοντο. Οι άνθρωποι που επικοινωνούν με την Ιωάννα δεν βλέπουν μέλλον. Και μέσα από έναν άνθρωπο που κατάφερε και βρήκε τη δύναμη, το κουράγιο, τα ψυχικά αποθέματα να στηριχθεί, μπορεί η ίδια να επικοινωνεί και μέσω εμού να μπορούμε να δίνουμε κατευθύνσεις, συμβουλές και ενημέρωση. Άνθρωποι από τη Ρόδο, άνθρωποι από την Κρήτη, άνθρωποι από την Πελοπόννησο, άνθρωποι από τη Μακεδονία που επικοινωνούν μαζί σου και ζητούν τη βοήθειά σου, καταφέρνουμε μέσα από την θεραπευτική σχέση που έχουμε δομήσει να μπορούμε να τους κατευθύνουμε στις σωστές μονάδες υγείας, ψυχικής υγείας, ώστε να βρουν ένα αποκούμπι και μια βοήθεια. Πρόσφατα το, είχα, το είχαμε συζητήσει και μαζί. Υπήρχε μία κοπέλα που χρειαζόταν βοήθεια και η οποία δεν μπορούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο, δεν μπορούσε να καλέσει από το τηλέφωνο για βοήθεια λόγω κάποια ευαισθησία στην ακοή της. Και σε ρώτησα πού πρέπει να απευθυνθεί. Και μου απάντησε στο πολύ απλό: Ότι υπάρχει στην ελληνική αστυνομία κάποιο email, στο οποίο μπορεί κάποιο να απευθυνθεί γραπτό ή κάποιο μήνυμα το οποίο μπορεί να στείλει γραπτό. Και ενώ είναι κάτι τόσο απλό που μπορείς με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο να βρεις την απάντηση ο άνθρωπος νιώθει περισσότερο εμπιστοσύνη στο να απευθυνθεί είτε σε μένα ή σε κάποιον που βιώνει κάτι πολύ δύσκολο παρά να κάνει το πολύ απλό αυτή την αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δει πώς μπορεί να βρει βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές η απλότητα στη ζωή είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι φανταζόμαστε. Όντω το συγκεκριμένο κοριτσάκι θα μπορούσε να ανοίξει το ίντερνετ και να βρει την συγκεκριμένη σελίδα της ελληνικής αστυνομία, η οποία απευθύνεται στις γυναίκες και στα παιδιά τα οποία υφίσταται κακοποίηση ή στις ειδικέ τηλεφωνικές γραμμές που έχουν αναπτυχθεί ώστε κάποιο να ζητάει ανώνυμα βοήθεια. Η επικοινωνία της και η ανάγκη να μιλήσει σε σένα είναι γιατί δανείζεται και μοιράζεται την εμπειρία σου. Θέλει ένα κομμάτι από τη δύναμή σου. Και όταν ένα άνθρωπο έχει ανέβει στο Everest και εσύ θέλει να ανέβει στο Λικαβητό, θα ζητήσει τη βοήθειά του. Εσύ, επειδή έχει περάσει αυτόν τον πόνο και αυτή τη δυσκολία, δίνει δύναμη κουράγιο και ελπίδα. Δεν είναι η δυσκολία ότι δεν μπορεί να ανοίξει το ίντερνετ και να βρει τη γραμμή βοηθεία για τι κακοποιημένε γυναίκε. Θέλει να το ακούσει από σένα γιατί εσύ αποτελείς ένα υγιές πρότυπο το οποίο προέκυψε μέσα από μια άδικη και βάρβαρη επίθεση. Είναι σημαντικό ότι είσαι η μοναδική γυναίκα από τις 13 γυναικοκτονίες οι οποίες ήταν επιτυχημένες και εσύ ευτυχώ Αλλά μέσα από την εμπειρία σου και από τη δύναμή σου το συγκεκριμένο κοριτσάκι λέει στον εαυτό του. Μου το είπε η Ιωάννα. Η άδικη επίθεσή σου δημιούργησε ένα πρότυπο ελπίδας μερικά από τα οποία δεν μπορεί ούτε εμείς ούτε τα μέσα ενημέρωση να δημιουργήσουν. Το δημιούργησε η ίδια η ζωή. Είσαι ένα νικητή ζωή όπου ο άνθρωπο σε θαυμάζει, οι άνθρωποι σε θαυμάζουν και σου δίνουν την αγάπη του. Σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα και σαν ασθενή, χρειάζεσαι μόνο την αγάπη, μόνο τα καλά σχόλια των ανθρώπων και μόνο την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει έχουμε δρόμο μπροστά. Έχει να κάνει πολλά χειρουργία ακόμα για να αποκατασταθούν οι φλάβες στο δέρμα σου. Πρέπει να σε βοηθήσω να φτάσει στο τέλο όλη αυτή τη προσπάθεια. Και πιστεύω ότι ο κόσμο θα καταλάβει ότι κάθε φορά που πληκτρολογεί ένα μήνυμα και απευθύνεται σε σένα, ο παρονομαστή πρέπει να είναι ο σεβασμό, η συμπόνια και η ανάγκη η Ιωάννα να παίρνει ελπίδα οποιοδήποτε άλλου διαφορετικού χαρακτήρα μήνυμα δεν το χρειάζεται. Νομίζω όμως αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν ανάγκη όλη αυτή την αγάπη και την υποστήριξη και τα καλόβουλα σχόλια. Άκουσα. Εγώ κάθε Τετάρτη και Πέμπτη μαζί με τους συνεργάτες μου καλύπτουμε το Λαϊκό, το Αλεξάνδρα, το Αρετέιο και το Νοσοκομείο Συγκρό Υπάρχουν χιλιάδες ιστορίες σαν την Ιωάννα και μέσα, τις οποίες αντιμετωπίζουμε κάθε εβδομάδα άνθρωποι με καρκίνο, παιδιά τα οποία είναι στο στάδιο της προθανάτιας κατάστασης με λευχαιμίες, άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν μέσα στις μονάδες COVID πριν τη διασωλήνωση και μετά την αποσωλήνωση να επιβιώσουν, άνθρωποι με βαριά δερματολογικά νοσήματα, άνθρωποι που έχουν κάνει απόπειρε αυτοκτονίας. Για μένα, κάθε ιστορία από αυτές που ακούω έχει μια σημαντική αξία και για μένα όλες αυτές οι ιστορίες έχουν τον πόνο και τη θλίψη της Ιωάννας όλες αυτές οι ιστορίες έχουν σημασία. Η βαρβαρότητα της επίθεσής σου και το γεγονός ότι όλο αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα έστρεψε τη δημοσιότητα πάνω σου. Οι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να ασχολούνται με τα άλλα προβλήματα και θα ασχολούμαστε με την Ιωάννα. Η Ιωάννα συμβολίζει τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουμε στα νοσοκομεία για να επιβιώσουν δεν έχουν τη χάρη και το δώρο της δημοσιότητας που απολαμβάνεις εσύ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το ζήτησες, ούτε το διεκδίκησες. Έτυχε. Δεν το κυνήγησε και δεν το απέτησε. Προέρχεται από το ενδιαφέρον και από την αγάπη του κόσμου. Μου λένε συχνά πάρα πολύ που έχω βρει όλη αυτή τη δύναμη, το κουράγιο να το αντιμετωπίσω με τον τρόπο που το αντιμετωπίζω. Για μένα λόγω της προσωπικότητάς μου φαντάζομαι είναι λίγο αυτονόητο δηλαδή δεν θα μπορούσα διαφορετικά να έχω χειριστεί αυτή την κατάσταση νομίζω γιατί με νομίζω σαν χαρακτήρας λίγο πεισματάρα είναι και ότι αγαπώ πολύ τη ζωή ως προσωπικός σου γιατρός και ως προσωπικός ψυχίατος όπου είμαι και ο πλέον αρμόδιος για να μπορώ να αποτυπώσω τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου και τις πτυχές της ψυχής σου πρέπει να σου πω ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό που σε διακρίνει είναι καλοσύνη. Είσαι ένα καλό άνθρωπο. Είσαι ένα απλό άνθρωπο. Είσαι ένα άνθρωπο με ευαισθησίε. Είσαι ένα άνθρωπο τη καθημερινότητα. Ένα άνθρωπο ο οποίο αγαπάει του γονεί του, τον αδελφό του, τι φίλε του. Είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο πάλεψε για να ζήσει. Κάποια στιγμή πρέπει να πει και στο Πανελλήνιο πόσε διαφορετικέ δουλειέ έκανε για να επιβιώσει. Το ότι δούλευε δύο δουλειέ και τρει δουλειέ για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις οικονομικές απαιτήσεις της φοιτητική και της μετά της φοιτητική περίοδου ζωής σου. Το γεγονός ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει στοιχεία θυμού, δεν έχει στοιχεία κακίας και μέσα από την ελπίδα που σε διακρίνει κατάφερε και στάθηκε στα πόδια σου. Εμένα μου δώσαν ένα υγιές και γερό σπίτι που απλά έλειπε η σκεπή. Και μου είπανε γιατρέ μου ξαναφτιάξα τη σκεπή. Και την ξαναφτιάξα. Και σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω λίγο να πάμε στο περιβάλλον κάποιου ασθενούς ή κάποιου που αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση, την οικογένειά του, του φίλου του, στο εργασιακό περιβάλλον. Πόσο ρόλο παίζει για να τον βοηθήσει, να βοηθηθεί μέσα από αυτού και τι πρέπει να κάνει κάποιο όταν. Α πούμε, έχω εγώ ένα φίλο που διακρίνω ότι δυσκολεύεται, ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά του, στι αντιδράσει του, τι πρέπει να κάνω για να τον βοηθήσω. Ένα ουσιαστικό στοιχείο στην επικοινωνία των ανθρώπων είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να μάθουμε να ακούμε. Ακούω σημαίνει ακουμπάω στην ψυχή του ανθρώπου και ακούω τι νιώθει. Εσύ που έχεις μια υγιέστατη παρέα από δέκα φυλές έμαθες να τις ακούς και να σε ακούνε. Και επειδή σε άκουσαν έμειναν κοντά σου όλο αυτόν τον καιρό και πραγματικά εντυπωσίασαν τους πάντες και εμά τους ειδικού ψυχικής υγείας το στιγμιότυπο με τις λευκές μάσκες για μπορούν να αποστιγματίσουν τη λευκή μάσκα της Ιωάννας και να αποδείξουν ότι όλοι μπορεί να έχουμε τη δύναμη και την ελπίδα της Ιωάννας. Ο κάθε άνθρωπος που βιώνει ένα πρόβλημα πρέπει να έχει έναν κάποιο τρόπο να τον ακούσει. Αυτός μπορεί να είναι η οικογένειά του, μπορεί να είναι η φίλη του, αλλά μπορεί να είναι και ένα νοσοκομείο, το γενίτιο νοσοκομείο είναι ανοιχτό 24 ώστε 24, όσο το οποίο εργάζομαι τα τελευταία 21 χρόνια και οποιοςδήποτε άνθρωπος μπορεί να απευθυνθεί ώστε να πει αυτό που πονάει δωρεάν και γρήγορα. Επίσης, μέσα από αυτή την εθνική μάστιγα που ζούμε του κορονοϊού, το Πανεπιστήμιο μαζί με το Υπουργείο Υγείας και τη Μονάδα Αργός έχουν φτιάξει τη γραμμή 1306, η οποία είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων που αγωνιούν για τον κορονοϊό και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει και ειδική γραμμή για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται με κορονοϊό οι οποίοι επικοινωνούν μέσα από τους θαλάμους νοσηλεία γιατί κατά κύριο λόγο είναι απομονωμένοι και απαγορεύονται τα επισκεπτήρια ώστε μέσα από την προσπάθεια που φτιάξαμε να μπορούμε να τους στηρίξουμε ψυχολογικά και να τους δώσουμε κουράγιο να ανταπεξέλθουν στο μαρτύριο που βιώνουν. Άρα καταλαβαίνω ότι πλέον κάποιος που νιώθει την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη ή κάποιος που βλέπει ότι ένας άνθρωπος τη χρειάζεται, υπάρχουν οι δομές και τα εργαλεία να απευθυνθεί και να τον βοηθήσει. Η Ιωάννα ο Καμή είπε όλο αυτό που περιγράφει σε μία πρόταση. Ακόμα και όταν κάποιος είναι πεπισμένος για την απελπισία του, πρέπει να δράσει να ελπίζει. Ο πόνος δεν δίνει δικαιώματα ο άνθρωπος πρέπει να ελπίζει και πρέπει να συνεχίζει να επιβιώνει. Είμαστε εδώ για να δώσουμε στους ανθρώπους ένα αποκούπι και ένα στήριγμα. Οι ειδικοί ψυχική υγεία στηρίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων και τις ψυχολογικές τους ανησυχίες και είναι για να του βοηθήσουμε. Πρέπει οι άνθρωποι να απευθύνουν στους ειδικού. Μου είχε πει σε μια συζήτησή μας που μου είχε κάνει εντύπωση ότι αν ποτέ έγραφες κάποιο βιβλίο ένας από τους χαρακτήρες και μία από τις ιστορίες που θα ήθελες να αναφερθείς θα ήταν η δική μου. Γιατί μου το είπες αυτό. Ίσως γιατί είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που αντιμετωπίζω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δεχτεί επίθεση από βιτριόλι. Έχω τύχει να συναντήσω εκαυματίες, έχω τύχει να συναντήσω εκαυματίες από πυρκαγιές και από χημικά εκαύματα αλλά η έννοια της επίθεσης και του μίσους του οποίου εισέπραξες και το ψυχολογικό βάθος το οποίο συγκεντρώνει ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Εάν γράψω ένα βιβλίο για τις ιστορίες θα είσαι το τελευταίο κεφάλαιο γιατί θα ήθελα το βιβλίο να τελειώσει με σένα. Θέλω λίγο να μου πεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ψυχίατρος. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι έχει κληθεί να χειριστείς πολύ δύσκολα περιστατικά και θέλω να μου πεις αν αυτό είναι κάτι που εσένα προσωπικά σε επιβαρύνει ψυχικά, ψυχολογικά και από πού αντλείς βοήθεια καταρχάς για τη μέθοδο κάθε φορά που θα ακολουθείς με τον κάθε ασθενή, δηλαδή είναι από βιβλία, είναι από συνεργάτες έχεις κάποιον τον οποίο συμβουλεύεσαι γιατρό αντίστοιχα και αν για τη δική σου ψυχολογική υποστήριξη απευθύνεσαι κάπου. Η δύναμη και η γνώση που κατακτά ένα ψυχίατρο μέσα από τι σπουδέ του, του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε δύσκολα πράγματα. Υπάρχουν στιγμέ που λυγίζει, υπάρχουν στιγμέ που λε: Δεν θα τα καταφέρω. Θυμάμαι όταν συνάντησα ένα παιδί 18 ετών στο λαϊκό που είχε οξύα και ήταν σε προθανάτια κατάσταση και γύρισε κλέγοντα και μου είπε: Γιατί εγώ πρέπει να πεθάνω τόσο νωρί. Θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίο ο γιο του είχε να του μιλήσει 15 χρόνια, έδωσε το κινητό του και μου είπε: Γιατρέ, το παιδί μου δεν μου έχει μιλήσει 15 χρόνια. Πάρτε ένα τηλέφωνο να του πει ότι πεθαίνω. Είσαι ο μοναδικό που μπορεί να τον συγκινήσει. Η κάθε ιστορία του ανθρώπου έχει μια δυσκολία, Ιωάννα. Ο ψυχίατρο αντλεί δύναμη από τη γνώση και από την προσωπικότητά του. Οι εξαιρετικοί μου συνεργάτε, οι οποίοι με περιβάλλουν και με στηρίζουν, οι δάσκαλοι μου, οι οποίοι με συμβουλεύουν και με κατευθύνουν, η ικανότητα, το πανεπιστήμιο, το οποίο υπερασπίζομαι και εκπροσωπώ μέσα από την επαφή με του φοιτητέ. Να μπορεί να σου δίνει ένα υγιή διάλογο. Όλα τα προβλήματα έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο χειρισμού. Κάποιε τιμέ όμω, ακόμα και ένα ψυχιατό μπορεί να αισθανθεί αδύναμο, γιατί και εκείνο είναι άνθρωπο. Και τι κάνει αυτή την περίπτωση. Επιστρατεύει όλη τη γνώση, ζητά βοήθεια από του πιο έμπειρου και του μεγαλύτερου. Μπορεί να καταφύγει στη βιβλιογραφία για να πάρει καινούριε απόψει και καινούριε γνώμε. Το σίγουρο είναι όμω ότι πρέπει να βρει μια λύση για να βοηθήσει γιατί στη ψυχιατρική είσαι εσύ και εκείνο. Mm -hmm. Και στις 15 Αυγούστου του 2021 εγώ και εσύ βρεθήκαμε σε ένα δωμάτιο του ιδιό μας χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς το θριάσιο. Εγώ και εσύ στο σαλόνι του σπιτιού σου όπου έπρεπε να γίνει αυτό που μου είπες. Κάναμε καλά. Γιατρέ τελικά θα με κάνεις καλά, θα γίνω καλά. Νομίζω ότι έχεις κάνει μια σημαντική πρόοδο η μεγάλη μου ικανοποίηση είναι να μπορώ να νιώθω ότι λειτουργεί και κυκλοφορεί χωρί τη μάσκα, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι επεμβάσει, ότι μπορεί να ελπίζεις ότι όλο αυτό το πράγμα θα το αφήσουμε πίσω μα και φυσικά ότι η ζωή θα σου δώσει ένα με τα μεγαλύτερα δώρο τη ζωή τη μητρότητα. Έχω μια πολύ μεγάλη απορία για αυτού που νιώθουν συχνά την ανάγκη, έχει συμβεί και σε μένα αλλά και σε διάφορου ανθρώπου να κρυφτούν πίσω από μία θόνη και ένα πληκτρολόγιο και να πούν κάτι πολύ άσχημο, πολύ κακό που συχνά δεν έχει και σχέση με την πραγματικότητα και αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο κομμάτι είναι το φαινόμενο του μιμητισμού για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι αντί να του αποτρέψει όλο αυτό που έχει γίνει από αυτές τις συμπεριφορές αντιθέτως λειτουργεί σε αυτούς ενθαρρυντικά Ιωάννα ο άνθρωπος από την γέννησή του και από την στιγμή που δημιουργήθηκε είχε την ανάγκη να εκφράζει την άποψή του με ειλικρίνεια και με θάρρο. Στην δεκαετία του 40 και στον πόλεμο ήταν ο πολύγραφος. Στην περίοδο της Χούντας ήταν τα συνθήματα στον τοίχο και όλοι μετά ακολούθησαν οι εφημερίδε. Αυτό που γίνεται είναι ότι τα συνθήματα στον τοίχο μεταφέρθηκαν πια στον τοίχο του Facebook και αυτό λέγεται τείχος. Ερχόμενο εδώ, πέρα, συνέντευξη έχει ακριβώ από κάτω στη Μεσογείο που βρισκόμαστε. Ένα μήνυμα που γράφει στο τοίχο: Μην ερωτευτεί, γιατί ο το είναι θυστικό. Αυτό έχει ένα μήνυμα το οποίο ένα άνθρωπο σου έχει πονέσει. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα πληκτρολόγιο και αρχίζουν και πληκτρολογούν πράγματα τα οποία έχουν αγάπη, συμπόνια, καλοσύνη και μίσο. Έχουν την ανάγκη αυτό το πράγμα να το εκφράσουν και να το πούν. σω δεν έχουν που να το πούν. Ίσως δεν έχουν κάποιον να τους ακούσει. Ίσως αισθάνονται μεγάλη ανάγκη να εκφράσουν αυτό το μίσος σε ένα πικτρολόγιο. Καλό είναι κάποια στιγμή ένα άνθρωπο που γράφει όμω κάτι να μπορεί να προσδιορίζει το αντίκτυπο που έχει στον ίδιο, στην οικογένειά του, στου φίλου του, αλλά και στο δέκτη του μηνύματο. Γιατί μερικά μηνύματα πονάνε. Και πρέπει σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, με αυτό που βιώνουμε σαν κράτο και κοινωνία, να μειώσουμε τον πόνο και τον εσωτερικό και το κοινωνικό και να μπορέσουμε να δώσουμε αλληλεγγύη και αλλού υποστήριξη. Τελικά είναι επικίνδυνοι όμω αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό που σκέφτομαι εγώ κάθε φορά δεν είναι αν με στενοχωρεί εμένα. Εγώ μπορώ και το διαχειρίζομαι, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Όμω, αυτό που ανησυχώ και αυτό που με στενοχωρεί είναι η σκέψη πω αυτό ο άνθρωπο έχει στη ζωή του έναν πατέρα, μια μητέρα, ίσω ένα παιδί, ίσω ένα φίλο, που βγάζει αυτή την ίδια συμπεριφορά και σκέφτομαι ότι είναι επικίνδυνο προ το περιβάλλον το δικό του. Αυτό ισχύει. Και τι πρέπει να κάνουμε τελικά. Η αλήθεια είναι ότι σαν ειδικό δεν μπορώ να κάνω ευθύους συσχετισμούς για το αν κάποιος που γράφει είναι επικίνδυνος. Σε επιστημονική προσέγγιση και σε επίπεδο υπόθεσης ο κάθε άνθρωπος μπορεί από κάτω να κρύβει και μια επικινδυνότητα. Αλλά δεν θέλω να εστιάσουμε στο μήνυμα της επικινδυνότητας. Θέλω να εστιάσουμε στην ανάγκη ότι όταν ένας άνθρωπος πληκτρολογεί το μίσος του, πρέπει να αναρωτηθεί ότι αυτό πρέπει κάπου να πάει να το συζητήσει και να το μετριάσει. Να το διαχειριστεί και να μπορέσει να το ελαχιστοποιήσει. Γιατί αυτό θα δώσει λιγότερο πόνο στην οικογένεια και στους άλλους και θα κάνει τον ίδιο να προσεγγίσει ένα σημαντικό κομμάτι ψυχικής αυτοβελτίωσης. Μακάρι να βρει τη δύναμη να το κάνει και μακάρι αν δεν την έχει ο ίδιος, που συνήθως δεν την έχει ο ίδιος, Κάποιο από το περιβάλλον που τον αγαπάει και τον νοιάζεται να τον βοηθήσει να απευθυνθεί εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο όμορφο μήνυμα να κλείσουμε. Ας δώσουμε ακόμα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα η Αλφα Πανεπιστημιακή Κλινική και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο εδώ και περίπου δύο μήνε οργάνωσε ένα καινούριο ιατρείο υποστήριξη στην Ανατολική Αττική, στο Μάτι, για του ανθρώπου που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά του 18. Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά και υπάρχουν ανερτημένα τα τηλέφωνα στο site των ανθρώπων των πυρόπληκτων περιοχών. Οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι που πλαισιώνουν το πρόγραμμα έχουν σαν κύριο στόχο και σκοπό την ανακούφιση στα τραύματα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εγκάβματα από τις πυρκαγιές. Έχουν εγκάβματα σαν τα δικά σου, τα οποία όμως είναι εγκάβματα από τη φωτιά και όχι από το βιτριόλι. Και ίσως είναι σημαντικό ότι η Ιωάννα Παλιοσπύρου για πρώτη φορά επικοινωνεί στον κόσμο ότι ένα ιατρείο απορθύνεται σε εκαυματίες όπως και εκείνη. Οπότε να πούμε ότι... Το αισιόδοξο μήνυμα είναι η ελπίδα της Ιωάννας. Η χαρά της Ιωάννας ότι ξαναγύρισε στη ζωή η αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο η δύναμη που μπορεί να κοινωνεί προς τα έξω και ένα αισιόδοξο μήνυμα που είπε ένα μεγάλος νομπελίστας ότι μόνο αφού έχουμε χάσει τα πάντα είμαστε ικανοί να κάνουμε τα πάντα η Ιωάννα έχασε τα πάντα σε μια συγκεκριμένη στιγμή στις 20 Μαΐου του 2020 και σήμερα στις 26 Νοεμβρίου του 2021 νιώθουμε ότι έχει ξαναγεννηθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioannapapakipod.gr Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Γκρουπάμα Ασφαλιστική θεωρεί χρέο τη να υπερβαίνει τα συνήθεια όρια μια ασφαλιστική εταιρεία και να επινοεί συνεχώ νέου τρόπου στήριξη των πελατών τη. Οι δράσει κοινωνική υπευθυνότητα είναι συνεχεί και διαχρονικέ. Με την οικογένεια τη Γκρουπάμα Ασφαλιστική να συμβάλλει κάθε μέρα στην ενδυνάμωση τη αισιοδοξία. Το καλό.